Είμαι ο Νίκο Νικόλετα για να ξεκινήσουμε την έρευνα για τι αποκαλύψει και το ρεπορτάζ. Νίκο, μου καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε κοντά μα, γιατί έχουμε στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα και έχουμε ετοιμάσει και κάποιε κάρτε για να δείτε ότι υπάρχει ιατροδικαστικό πρόβλημα και στην περίπτωση τη Αμαλιάδα. Θέλω να δείξουμε λίγο τη σημασία, να δώσουμε το λόγο στον Νίκο, γιατί έχει κάνει μια έρευνα. Γιατί είπαμε ότι οι θάνατοι των θρεφών ξεκινάνε από το 2014, οπότε έφυγε από τη ζωή η σου. Η μικρή αδερφή σου, την ναι. οποία αγαπούσε. Η ζωή Ιλιάνα 18-13. Δεν θυμάμαι πόσο μηνών ήταν. 18. 18. 18. 18. Ναι, Νίκο, ακούμε τι έχει καταγράψει η δική σου έρευνα για να δούμε τι, τι έχουν αποφανθεί οι αρμόδιοι ιατροδικαστέ. Λοιπόν, κάναμε μία έρευνα πρώτα απ' όλα όσον αφορά ε, τι ιατροδικαστικέ εκθέσει των νεκρών βρεφών ε, στην ε, Μαλιάδα. Δηλαδή τη ζωή Ιλιάνα, τη μπέμπα τη Κατερίνα που πέθανε το 2001 του πρώτου μουρού της Ειρήνης που πέθανε το 2022 και του δεύτερου μουρού της Ειρήνης που πέθανε το 2023. Για το μικρό Παναγιωτάκι είπαμε ότι εκκρεμούν ακόμα οι ιατροδικαστικές. Αυτό που είδαμε λοιπόν είναι ότι έχουμε τρία κοινά ευρήματα. Να πάμε να πάρουμε θανά. ένα ένα Νίκο μου, ναι. να βλέπουμε τις κάρτες παρακαλώ. Δείξτε τις κάρτες μπροστά, να τις βλέπουν οι τηλεθέατες και να τις εξηγεί ο Νίκος ο Νικολετάκης. Λοιπόν, λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Το παιδάκι είναι η, αδερφή, η μικρή αδερφή που η μητέρα. Ζωή Λιάννα, 18 ότι... μηνών, αδερφή Ειρηνή Μουρτζούκου, πόρισμα ιατροδικαστή <coughs> Ναυτιού Καλαμάτας, Νίκου Κοτακίδη, διάμεση πνευμονίτιδα παιδικής <coughs> ηλικία. Ναι. Αυτό. <coughs> αφορά. Η πρώτη παιδική πνευμονίτιδα, <coughs> πνευμονίτιδα <coughs> συγγνώμη, <coughs> την οποία βλέπουμε. Ναι. Τώρα πάμε σε άλλο ιατροδικαστή. Μιλάμε για τον ιατροδικαστή πατρών Ανδρέα Γκότσι, η μπέμπα τη Κατερίνα, κουμπάρα τη Ειρηνή Μουρτζούκου, 6 μηνών. Διάμεση πνευμονίτιδα παιδική ηλικία επίση. Επίση. Ο κύριο Γκότση, ο υφιστάμενο κυρία Σιόλα. Ο ίδιο έκανε ε, την έρευνα και το, έβγαλε το πόρισμα όσον αφορά και το πρώτο μωρό τη Ειρήνη, ηλικία 19 ημερών. Επίση, διάμεση πνευμονίτιδα παιδική ηλικία. Και πάμε και στο τελευταίο παιδάκι τη Ειρήνη, το οποίο χάθηκε μέσα στο πέδον. Εδώ αλλάζει ήταν... ο ιατροδικαστή. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Κούβαρη από την Αθήνα, μια και το ε, μωράκι πέθανε στην Αθήνα. Και έχουμε λοιπόν εδώ ευνίδιο θάνατο νεογνού παθολογικής αιτιολογίας με ιστορικό επιληψίας, όπως αναφέρει. Λοιπόν, Νίκο μου, έχουμε ετοιμάσει και ένα βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα επανέλθεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε να δούμε ξαφνικά, πάμε να δούμε μαζί μία-μία τις κάρτες. Λοιπόν, η Ζωή Λιάννα φεύγει σε ηλικία 18 μηνών. Η κυρία Πόπη, την οποία θα έχουμε σε λίγη ώρα, είναι η μητέρα τη Ειρήνη, αφήνει υπόνοιε ότι κάτι κακό έχει συμβεί στο παιδί τη και κατηγορεί ευθέω την Ειρήνη. Το παιδί εξετάζεται από τον ιατροδικαστή Ναυπλίου Καλαμάτα, τον κύριο Νίκο Κοτακίδη, και διαγνώσκεται με διάμεση πνευμονίτιδα παιδική ηλικία. Το 2021 φεύγει από τη ζωή η Μπέμπα 6 μηνών τη Κατερίνα. Είναι η κουμπάρα τη Ειρήνη, η οποία επίση χθε φιλοξενήθηκε και άφησε υπόνοιε για την Ειρήνη. Θα απαντήσει η όλα αυτά, μην ανησυχείτε. Υπάρχει το πόρισμα του ιατροδικαστή πατρών του κυρίου Ανδρέα Γκότση, ο οποίο είναι ο υφιστάμενο τη κυρία Τσιόλα, διάμεση πνευμονίτιδα παιδική ηλικία. Το 2022 φεύγει το πρώτο μωρό τη Ειρήνη, ηλικία 19 ημερών. Ένα κοριτσάκι το οποίο, όπω μα έχει πει και εσύ, ήταν υγιέστατο, έτσι. Να. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγεία ιδιαίτερο. Μα έχει πει πολλέ φορέ το τι ακριβώ έχει συμβεί. Διάμεση πνευμονίτιδα παιδική ηλικία. Το πόρισμα του ιατροδικαστή του κύριου Ανδρέα Γκότση. Και το 2023 φεύγει και το δεύτερο μωράκι τη Ειρήνη, το οποίο είχε νοσηλευτεί και 33 ημέρε με στο πέδον. είχε διακομιστεί εκεί από το Καραμανδάνιο. Επιλαμβάνεται ο ιατροδικαστή Αθηνών, ο κύριο Κωνσταντίνο Κούβαρη. Ω αιτία θανάτου καταγράφεται λοιπόν ο ευνίδιο θάνατο νεογνού παθολογική αιτιολογία με ιστορικό επιληψία, γιατί το παιδί αυτό, Ειρήνη, από ό,τι μα έχει πει μέσα στο νοσοκομείο, παρουσίαζε κάποιε κρίσει, έτσι είναι. Ναι. Κάποια επεισόδια. Ναι. Το οποίο εσύ τα αποδίδει στα φάρμακα από ό,τι Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το κουβάρι ανάποδα. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο γιατί χθε βγήκε η μητέρα, στο έχουμε σε λίγη ώρα κοντά μα. Και ουσιαστικά η Ειρήνη μου.